Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω το φιλόξενο ιστολόγιο Ίδρυος Πολιτεία και τον υπεύθυνο διαχειριστή του, τον κύριο Σπύλιο Σπυλιώτη, ιδρέως στην καταγωγή και νωρίτη μας εδώ του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας, που είχε την επιθυμία να συζητήσει μαζί μας για τις εκδηλώσεις Θεομητορικά 2016. Καταρχήν πρέπει να πούμε τι είναι τα Θεομητορικά και πότε ξεκίνησαν. Τα Θεομητορικά είναι εκδηλώσεις λατρευτικές κυρίως, αλλά και πολιτιστικές, πνευματικές, αφιερωμένες στο πάσαπτο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου, της Παναγίας μας, της Φανερωμένης. Λέγονται Θεομητορικά, η λέξη είναι σύνθετος, Θεού Μητέρα, Θεού Μήτηρ, έτσι αποκαλείται η Παναγία μας, Μητέρα του Θεού, Θεοτόκος, Υπεραγία Θεοτόκης όσων εμάς λέμε, επομένως, Θεομητορικά είναι το προσωνύμιο Θεού Μητέρα, Μήτηρ Θεού, η Μητέρα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, η λατρευτή μας Παναγιά. Τα Θεομητορικά ξεκίνησαν το 2001, όταν ξεκίνησε, θα λέγαμε, λίγους μήνες μετά, πριν είχε ξεκινήσει και η επιμαντορία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, κυρίου κυρίου Εφραίμου. Όπως γνωρίζετε, ο Σεβασμιωτάτος ενθρονίστηκε στις 18 Φεβρουαρίου του 2001 και τον 1ο Αύγουστο, το 15 Αύγουστο του 2001, με την ευλογία του, οργανώσαμε και εμείς, ως προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού εδώ της Παναγίας μας, που διοριστήκαμε από τον Σεβασμιωτάτο αμέσως μετά την ευρώνησή του, διοργανώσαμε τις πρώτες δειλά-δειλά εκδηλώσεις Θεομητορικά. Να θυμούμε, η πρώτη εκδήλωση των Θεομητορικών είχε μια πολύ ωραία συναυλία βυζαντινής μουσικής και είχε και μια πολύ ωραία χοροδία. Οργανώσαμε την πρώτη αγρυπνία που γίνεται στα 9 μέρα της Παναγίας στην Απόδοση, 22 και 23 Αυγούστου. Να θυμούμε ότι είχε έρθει ο μακαριστός πρωτοψάλτης, δάσκαλος βυζαντινής μουσικής, ο Λυκούργος Αγγελόπουλος, και είχε δώσει μια πολύ ωραία συναυλία εδώ στο προάβλιο του ναού. Και στη συνέχεια ακολούθησαν μέχρι σήμερα 15 ολόκληρα χρόνια πολλές εκδηλώσεις Θεομητορικών. Πολλές εκδηλώσεις. Ο ναός μας διατηρεί ένα πλούσιο αρχείο κατέτος όλων των εκδηλώσεων με την επωνυμία Θεομητορικά και θα μπορεί ο ιστορικός του μέλλοντος και ο διαδοχός μου, αλλά και οι ιστορικοί του μέλλοντος, να δουν αυτές τις εκδηλώσεις, να τις μελετήσουν, να τις αξιολογήσουν, να δημοσιεύσουν κείμενα ενδεχομένως και ομιλίες από κάποιες ημερίδες που έγιναν ή άλλες αξιόλογες ομιλίες και ό,τι μπορεί κανείς να αξιοποιήσει στο μέλλον με τη χάρη του Θεού. Μέχρι το 2010, οπότε και άρχισε η λεγόμενη οικονομική κρίση στη χώρα μας, τα Θεομητορικά ήταν, θα λέγαμε εδώ εισαγωγικά, πλούσιες εκδηλώσεις. Δηλαδή ήταν πολύ γεμάτο το πρόγραμμα με εκδηλώσεις που είχαν και ένα κόστος. Βεβαίως υπήρξαν από την αρχή των Θεομητορικών, αλλά μέχρι και σήμερα, πολλοί χορηγοί και τους ευχαριστούμε θέρμος, με κύριο χορηγό το κοινοφιλές Ίδρυμα Ίδρας Τηλιανού και Μαρίας Βέτιμη, το οποίο χορηγεί εφάπαξ ένα ποσό κατ' εντολή των μακαριστών Στυλιανού και Μαρίας στον Καθεδρικό Ναό για τις εκδηλώσεις Θεομητορικά, αλλά και άλλοι χορηγοί είχαν βοηθήσει. Μέχρι λοιπόν το 2010 έχουμε πλούσιο πρόγραμμα στα Θεομητορικά, τα οποία ξεκινούν περίπου από τις 10 Αυγούστου και λήγουν στις 23 Αυγούστου με την αγρυπνία της αποδόσεως, της κινήσεως, της Παναγίας μας. Μετά το 2010 και λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και τελευταία και λόγω των δυσβάστακτων φόρων τους οποίους πληρώνει η Εκκλησία, όλοι ενωριακοί ναοί και ιδιαίτερα όσοι διατηρούν ακίνητα και τα εκμεταλλεύονται υπό την έννοια ότι τα ενοικιάζουν, από την έννοια πληρώνουν δυσβάστακτους φόρους, σύ τον ένφια τελευταία. Αυτό δεν μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε έτσι πιο άνετες εκδηλώσεις, τα πράγματα είναι πιο περιορισμένα, δεν πειράζει όμως και το λιτό είναι όμορφο και χαριτωμένο και τα χρήματα τα οποία θα δίναμε σε κάποιες εκδηλώσεις δίδονται στο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο το οποίο κάνει η τοπική εκκλησία και ιδιαίτερα ο Καθεδρικός Ναός της Παναγίας μας. Θα ήθελα τώρα εν συντομία να αναφερθώ στο φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων Θεομητορικά 2016, το οποίο συντάξαμε με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, με τις επιτροπές εδώ τις ενωριακές του Καθεδρικού Ναού και το πρόγραμμα αυτό έτυχε της ευλογίας του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ο οποίος ευλογεί κάθε προσπάθεια η οποία γίνεται στο Καθεδρικό Ναό όπως και σε όλες τις ενωρίες της Ίδρας και όλες τις Μητροπόλεως και αγωνιά και αυτός για τη λειτουργία όλων των ενωριακών ναών, διότι τα λειτουργικά
έξοδα είναι περιορισμένα λόγω των πολλών φόρων, όπως είπαμε, και αγωνία επίσης και για τη λειτουργία των ιδρυμάτων και ιδιαίτερα και για το ίδρυμα εδώ της Ήδρας, το νοσοκομείο μας, το Κουλούριο Νοσοκομείο, το οποίο σηκώνει ένα τεράστιο σταυρό, ένα δυσβάστακτο πρόστιμο, το οποίο το επιβλήθηκε. Είναι, τώρα δεν είναι η ώρα να αναλύσουμε αυτή την πραγματικότητα, τη δυσάρεστη, αλλά να γνωρίζει τον σεβασμό του, κάνει πολύ αγώνα, συνεργαζόμενος με τους πολιτικούς της περιφερειάς μας, τους βουλευτές και όλους τους αρμοδίους, ώστε να μειωθεί αυτό το πρόστιμο, γιατί δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει το νοσοκομείο μας, και αν τελικά καταβληθεί αυτό το αστρονομικό ποσό που φτάνει περίπου τις 400.000 ευρώ. Αυτό σαν παρένθεση, και συνεχίζουμε τώρα για τα θεομητορικά του 2016, που σύν Θεό φέτος ξεκινούν την Κυριακή 7 Αυγούστου. Ξεκινούν λίγο νωρίτερα, διότι η επόμενη Κυριακή είναι η παραμονή της Παναγίας μας και ήθιστε κατά την εντολή της Αμεσμετάτου μία Κυριακή πριν από την μεγάλη ορτή της Κοιμήσεως να τελούμε εδώ στον καθεδρικό ναό αρχιερατικό μνημόσυνο όλων των ευεργετών της τοπικής εκκλησίας. Όλοι όσοι προσέφεραν στην εκκλησία της Ήδρας, είτε χρηματικά ποσά, είτε ακίνητα κλπ., μνημονεύονται συνέχεια από τα σεβασμιότητα όποτε η Ιερουργή και στην Ιερά Πρόκληση και την ώρα της Μεγάλης Όδου μνημονεύει τα ονόματά τους, και έχει καθιερώσει αυτό το μνημόσυνο των ευεργετών. Πρώτος και μεγάλος ευεργέτης στην χωρία αυτών των ευεργετών είναι ο σεβασμιότητας Μητροπολίτης Ιδρας Πιτσιοκεγίνης, κυρός Ιερόφεος, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, έχει αφήσει πάρα πολύ μεγάλα έργα στο νησί μας, με πρώτο το νοσοκομείο μας, και τον οποίον τιμήσαμε στα θεομητορικά του 2013 με την έκδοση του τόμου Ιχνογράφημα Φωτεινής Πορείας, με την πρωτομή η οποία στήθηκε μπροστά στην Εστράβλια χώρο του Κουλουρίου Νοσοκομείου και με άλλες δηλώσεις και με σχετική ημερίδα. Είναι όλα αυτά καταγεγραμμένα στο αρχείο του Ιεροναού και στο αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως. Επομένως, την Κυριακή 7 Αυγούστου έχουμε τον όρθρο και την αρχιερατική λειτουργία και το μνημόσυνο όλων των ευεργετών της τοπικής εκκλησίας της Ήδρας μας. Το απόγευμα είναι ο εσπερινός με την παράκληση της Παναγίας μας. Παρακλήσεις γίνονται όλες τις ημέρες του 15 Αυγούστου, εκτός από την παραμονή της Μεταμορφώσεως, και κάθε Σάββατο δεν γίνεται παράκληση. Και πάμε μετά στην Παρασκευή 12 Αυγούστου, θα γίνει η τελευταία παράκληση, διότι το Σάββατο 13 Αυγούστου δεν τελείται, δεν διαβάζεται, όπως είπαμε, δεν ψάχνει την παράκληση. Και μετά την παράκληση στις 8.30 εδώ στη Συνεδριακή Αίθουσα του Καθεδρικού Ναού, γνωρίζετε περί της Συνεδριακής Αίθουσας, έχουν λεχθεί πάρα πολλά. Έχουν γίνει από το 2010 που λειτουργεί η Συνεδριακή Αίθουσα πάρα πολλές εκδηλώσεις πνευματικές, παραχωρείται και στο Δήμο της Ήδρας και σε άλλους φορείς. Και συνέδρια έχουν γίνει και συνάξεις κλπ. Και αυτή η αίθουσα είναι πολύ χρήσιμη, πολύ σύγχρονη, χωρητικότητα 160 ατόμων, διαθέτει την τελευταία λέξη σε τεχνολογικό εξοπλισμό και μπορεί κανείς εκεί άνετα να κάνει κάποια πνευματική ή άλλη εκδήλωση, συναυλία κλπ. Σε αυτή λοιπόν τη συνεδριακή αίθουσα στις 8.30 ώρα στις 12 Αυγούστου θα μιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Ιερώνυμος Νικολόπουλος, είναι ο πρώτος γραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα «Η Νέα Εύα και ο Θάνατος». Η Νέα Εύα ονομάζεται «Η Παναγία μας και ο Θάνατος», σε σχέση με την κοίμησή της δηλαδή. Ο πατήρ Ιερώνυμος Νικολόπουλος είναι ένας σπουδαίος κληρικός, πρώτος γραμματέας της Ιεράς Συνόδου, όπως είπαμε, πολύ εύγλωτος, είναι ρήτορας, ξέρει καλά γράμματα και θεολογία, είναι και νομικός και αξίζει να τον παρακολουθήσουμε, και παρακαλώ πολύ όσοι παρακολουθούν αυτό το βίντεο τώρα να το έχουν υπόψη τους, ότι στις 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ θα μιλήσει αυτός ο σπουδαίος κληρικός εδώ στη Συνεδριακή Αίθουσα στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων θεομητορικά 2016. Στη συνέχεια, Κυριακή 14 Αυγούστου, όπως γνωρίζουμε, είναι η παραμονή της Μεγάλης Γιορτής. Το πρωί ο Σεβασμιότητας θα τελέσει αρχιερατική θεία λειτουργία και το απόγευμα θα τελεστεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός επί τη γιορτή της Κοιμήσεως, στις 8.30 η λιτάνευση της σταυματουργού εικόνας της Παναγίας της Φανερωμένης και στις 9.15 περίπου μετά το τέλος της λιτανευτικής πομπής, έξω στο λιμάνι, θα γίνει η αυτοκλασία, ο χαιρετισμός από το Σεβασμιότατο και η απόλυση. Τη Δευτέρα 15 Αυγούστου, η κυριώνυμος ημέρα της εορτής της Κοιμήσεως, περιλαμβάνει τον όρθρο, την αρχιερατική θεία λειτουργία με τη συμμετοχή όλων των ιερέων της νήσου και άλλων ιερέων που θα έρθουν ως φιλοξενούμενοι. Και στη συνέχεια εόρτιο πρωινό, δεξίωση και το απόγευμα
Ισπερινό και παράκληση στην Παναγία μας. Τώρα, το Σάββατο 20 Αυγούστου. Το Σάββατο 20 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θα γίνει μια πολύ σημαντική μουσική εκδήλωση, καλλιτεχνική εκδήλωση, η οποία έχει προαναγγελθεί ήδη και στα μέσα ενημερώσεως, κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, διαδίκτυο κλπ. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται για 7 συνεχόμενα χρόνια στη μνήμη του Κωστή Σοφιανού, την διοργανώνει η οικογένειά του, η σύζυγός του, η Ευγενεστάτη, η κυρία Ευγενία Σοφιανού και τα εκλεκτά παιδιά της. Φέτος λοιπόν η μουσική εκδήλωση αυτή κλασικής μουσικής περιλαμβάνει ρεσιτάλ βιολιού με τον διάσημο Λεωνίδα Καβάκο. Ο Λεωνίδας Καβάκος είναι πολύ γνωστός, φημισμένος, βιολιστής και ήδη έχουν κλείσει πάρα πολύ, όπως μας λέει η κυρία Σοφιανού, θέσει και έχουν πάρει ήδη εισιτήρια. Όλα δε τα χρήματα από αυτή τη φιλανθρωπική εκδήλωση θα δοθούν στο Κουλούριο Νοσοκομείο για τις ανάγκες του, όπως εδόθηκαν και τα προηγούμενα 6 χρόνια. Και ευχαριστούμε θερμώς την κυρία Ευγενία Σοφιανού και τα παιδιά της για τον κόπο της οργάνωσης, για τις αγωνίες της, για τη φροντίδα της, για τη μεριμνά της και πάνω απ' όλα για την αγάπη της που τρέφει στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, των ιερέων της τοπικής εκκλησίας, όλου του ιδρυτικού λαού και ιδιαίτερα για τη μεριμνά της και την ευαισθησία της προς το Κουλούριο Νοσοκομείο μας. Την Κυριακή 21 Αυγούστου θα γίνει όρθρωση και αρχαιρετική θεία λειτουργία και τα θεομητορικά θα τελειώσουν. Ο επίλογός τους είναι με τη μεγάλη αγρυπνία που θα γίνει τη Δευτέρα το βράδυ 22 προς Τρίτη 23 Αυγούστου. Αυτή η αγρυπνία ξεκινάει στις 7.30 το απόγευμα με το μέγα αρχαιρετικό εσπερινό προεξάρχοντο του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, τον κύριο Εφραίου. Θα ομιλήσει ο νέος ιεροκήρυκας στην Μητροπόλεως μας και πολύ αγαπητός αδελφός πατήρ Αυγουστίνος Ζήσιμος, ο οποίος είναι αδελφός του πατρός Λουκά Ζήσιμο, που είναι ηγούμενος στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Πόρου. Γνωρίζουμε όλοι τον πατέρα Λουκά, διότι είχε διατελέσει εδώ στην Ήδρα διάκονος το 1992-93 και χειροδονήθηκε πρεσβύτερος το 1995, σπουδαίος κληρικός και ο αδελφός του νέος κληρικός και τον προσκαλέσαμε να ομιλήσει αυτός στην Αγρυπνία. Μετά την ομιλία στις 9 περίπου είναι η λιτάνευση των ιερών εικόνων της Παναγίας Φανερωμένης και της Παναγίας του Μαλίκη, την οποία τοποθετούμε, είναι μια θαυματουργή εικόνα στο κέντρο του ναού καθ' όλη τη διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας. Μετά την επιστροφή της λιτάνευσης των ιερών εικόνων γίνεται η ακολουθία της λιτής στον άρθρακα εδώ του ναού και στη συνέχεια ξεκινάει η Ιερά Αγρυπνία, ο όρθρος κλπ. Με τη θεία αρχιερατική θεία λειτουργία. Και περίπου όλα αυτά τελειώνουν στις 2-2.30 το πρωί με την παράθεση πρωινού. Τώρα, σε αυτές τις ακολουθίες της πανηγύρου θα ψάλλουν 14 και 15 Αυγούστου χορός ιεροψαλτών υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη μας κ. Άγγελου Διαμαντόπουλου και στις 22-23 Αυγούστου θα έρθει η χοροδία από την Πάτρα, την οποία θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης και καθηγητής κ. Δημήτρος Γαλάνης, ο οποίος είχε δώσει παλιότερα εδώ, σε θεωρητορικά πριν από 10-12 χρόνια, ωραία συναυλία με παραδοσιακά οργάνωση του πρόεδρου για τον ναό μας και έχει ψάλει κατά καιρού σε ιερές αγρυπνίες. Θα έρθει και φέτος, διότι αγαπάει την Ήδρα, έχει ασχοληθεί με τα χειρόγραφα της βυζαντινής μουσικής της Ήδρας και είναι εκλεκτός μύστης της βυζαντινής μουσικής, καλός δάσκαλος και καλός πρωτοψάλτης και κατά καιρού τον προσκαλούμε όπως κάνουμε και φέτος. Σε κάθε εκδήλωση θεομητορικών από το 2001 μέχρι και σήμερα εκδίδουμε και κάτι, γίνεται και μία έκδοση αναμνηστική των εκδηλώσεων. Οι υπόλοιποι προηγούμενες εκδόσεις υπάρχουν στο αρχείο, όπως είπαμε, και φέτος θα υπάρχει μία πολύ ωραία έκδοση. Την έχουμε ως έκπληξη και θα την παρουσιάσουμε και θα την δώσουμε σε όλους τους κατοίκους της Ήδρας ως ευλογία και στις 12 Αυγούστου μετά την ομιλία και την παραμονή στον Ισπερινό της Παναγίας μετά την απόλυση. Θα πάρουν όλοι οι ιδραίοι και φιλαιότητοι πιστοί και φιλιδραίοι και όσοι βρεθούν εδώ στο Πανηγύριο της Παναγίας αυτή την ωραία ευλογία, το έντυπο το οποίο έχουμε εκδώσει. Και κατά καιρούς, όπως σας είπα, έχουμε εκδώσει και άλλα έντυπα, όπως αυτό εδώ το ιστορικό και άρρητα που εκδόθηκε πριν 2 χρόνια και περιλαμβάνει τα θαύματα της Παναγίας Φανερωμένης και σύντομο ιστορικό της Μονής. Και πριν από μερικά χρόνια ένα ωραίο έντυπο για το μετοχιακό ζήτημα. Τώρα δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για το μετόχι, αλλά είναι μια μεγάλη και πονεμένη ιστορία. Εν τούτης αξιοποιήθηκε και οφείλουμε χάρητα στο Σεβασμιωτάτο Ποιμενάρχη μας, ο οποίος από το 2001
μέχρι τη σήμερα συνεργασία με το Πλησιαστικό Συμβούλιο της Παναγίας φροντίζει για την αξιοποίηση του μετοχείου. Τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν βέβαια κάποιες δικαστικές διαμάχες με το δημόσιο, αλλά είναι ατράνταχτα τα στοιχεία που φανερώνουν και αποκαλύπτουν ότι το κτήμα ανήκει στην Παναγία και δεν είναι δημόσιο κτήμα. Έχουμε δικαιωθεί σε δύο δικαστήρια και με τη χάρη της Παναγίας ευελπιστώ ότι θα δικαιωθούμε και στα επόμενα δικαστήρια, διότι η περιουσία αυτή είναι εκκλησιαστική καθαρά, με τίτλους, με αποδείξεις κλπ. Και ανήκει στον Ιδριακό Λαό, διότι όσα χρήματα τελικά περισσεύουν από τις πληρωμές των λειτουργικών εξόδων και των φόρων του ναού διατίθενται στο λαό. Πόσοι νέοι φοιτητές δεν πήραν χρήματα υποτροφής, ξεκινήσαμε παλιά από 1000 ευρώ, σήμερα δίνουμε 300 ευρώ, θα τα έξω από τα 500, σήμερα με 300, την έχει σημασία. Λαμβάνουμε μια ευλογία από την Παναγία μας. Πόσοι άνθρωποι δεν στηρίχθηκαν από την Παναγία, σύλλογοι, φορείς, σχολεία κλπ. Άνθρωποι εμπερίστατοι, αυτό δείχνει το τεράστιο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Εκκλησίας μας. Αλλά πρωτίστως το έργο της Εκκλησίας μας είναι ποιμαντικό και συντηρολογικό και κατ' επέκταση είναι και κοινωνικό και ανθρωπιστικό. Και άλλες εκδόσεις που βλέπετε εδώ, όπως είναι οι εικόνες του μοναστηριού, κυκλοφόρησε στα Θεοδωρικά του 2006, πριν 10 χρόνια, και ένα πολύ ωραίο έντυπο να είχε από τη σύνδεση της γλώσσης, ελληνικά, και ρώσικα, περιλαμβάνει σύντομη ιστορία των μοναστηριών και των ναών της Ίδρας και μπορεί ο επισκέπτης και ο Έλληνας και ο αλλοδαπός να αγοράσει αυτό το φυλάδιο και να πάρει μια γεύση για τους ναούς και τα μοναστήρια της Ίδρας και αυτός ερδοτόμος του μοναστήρι και το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ίδρας που εκδόθηκε τις εκδόσεις Μίλητος το 2009 και παρουσιάστηκε στις εκδηλώσεις των Μητωρικά του 2009. Και υπάρχει και δίδεται ως ευλογία στους Ιδραίους και στους Φιλιδραίους και θα παρακαλούσα όλοι οι Ιδραίοι να είχαν στα σπίτια τους και στις βιβλιοθήκες τους αυτόν τον υπέροχο τόμο στον οποίο παρουσιάζονται όλα τα κοιμήλια του μοναστηριού και ιδιαίτερα όσα κοιμήλια φυλάσσονται και είναι καταγεγραμμένα στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ίδρας. Είναι ένας σπουδαίος τόμος και πιστεύω ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα τον κρίνει και αυτόν και θα τον σχολιάσει θετικώς και θα συμβάλλει πολύ στην εκκλησιαστική ιστορία της Ίδρας. Παρουσιάστηκε, ενθυμούμε, και στο Μέγαρο Μουσικής τον Απρίλιο μετά το Πάσχα του 2009. Έγιναν δύο μεγάλες παρουσιάσεις αυτού του τόμου, το Μοναστήρι και το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ίδρας, που σας είναι βέβαια ο τόμος πολύ γνωστός και τον έχετε μελετήσει και εσείς. Αυτά σε γενικές γραμμές για τις εκδηλώσεις των Θεομητορικών και ειδικότερα για τις εκδηλώσεις των Θεομητορικών του 2016. Εύχομαι διευχών της Παναγίας μας, της Προστάτευσης και Εφόρου του νησιού μας και με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου να φτάσουμε στις Άγιες Ημέρες του 15 Αυγούστου και να εκπληρώσουμε αυτό το πρόγραμμα, εάν θέλει ο Θεός, από τις 7 Αυγούστου μέχρι στις 23 και να παρακαλέσω όλους τους Ιδραίους, ιδιαίτερα τους μόνιμους κατοίκους της Ίδρας και όσους βρεθούν εδώ κοντά μας, να συμμετάσχουν σε αυτές τις λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Θεομητορικά 2016. Συγχαίρω και εσάς για την φιλότιμη προσπάθεια που κάνετε για την προβολή όλων των εκδηλώσεων της τοπικής κοινωνίας της Ίδρας και σας εύχομαι δύναμη, υγεία και πολύ χάρη από το Θεό ώστε να διακονείτε αυτό το πολύ ωραίο έργο της διαχειρίσεως του ιστολογίου Ίδρας Πολιτεία. Να είστε καλά.